Φίλες και φίλοι του Μπασκετσίτη, καλησπέρα. Μια αναμέτρηση απόψε για την καλοκαιρινή λίγα της διοργάνωσης μεταξύ των Περόνια BC και των Σκέιπερς. 3-0 για τους πρώτους με τα μπλε Περόνια, με τα κόκκινα Σκέιπερς. Σούλας απαντάει για τρεις άμεσα από τη γωνία, χωρίς να το προσκεφθεί. Για δύο από τα 6 μέτρα ο Γκίκας ασκότησε ανανέωση μπάλα στα χέρια του Καραγιαννίδη. Σαν ο Γκίκας να πάει μέχρι μέσα, γυρνάει με ταμπλό, αυτή τη φορά βρίσκει στόχο. Ο Μιχαηλίδης πήρε το φάουλ νωρίς. Έγινε επαναφορά. Δεν βλέπει ο Ιωλίδης ο Μιχαηλίδης στην κορυφή. Το ποπάω εδώ θα ανασούλας πάλι για τρεις από πολύ μακριά και αυτό. Καλή άμυνα από το Μίλι. Δύσκολη ο ράνερ χωρίς ισορροπία. Ο Μίλι θέλει να κάνει το goal to goal και κρατάει ισορροπία. Έλα τα καταφέρει όμως. Τα Περόνια για το χείο από τα χέρια του Μιχαηλίδη πέρασε το τελικής. Δεν βρίσκει αντίπαλο από το Κοστελέτος και δεν είχε κανένα πρόβλημα να κάνει το 6-7. Θα έλεγε ένα sidekick με τον Αθανασούλα. Αποστάρει το νούμερο 2 στο Escapers, πάσα στην κορυφή για 3, δεν είναι καλό το σουτ. Το σουτ του Αδριανόπουλου. Ο Καραγιαννίδης θέλει να τρέξει την μπάλα. Κρατάει την κατοχή. Στο φως τον Γκίκας. Γυρνάει στην επιχέρεια στο χείο όμως. Τι θέλει να κάνει το φάουλ στον Αθανασούλα πριν προλάβει να τρέξει την μπάλα. Δεν είναι καλό το σουτ για 3. Μάζει το Κοστελέτο, θα κατεβάσει την μπάλα. Θα πάρει το φάουλ το Μωραϊτη. Θα πετάνει στο πόσο με τον κοντή του Μιχαηλίδη. Πάσε κάτω πουθενά. Κούμπησε όμως. Έτσι στον Escapers, οπότε η κατοχή παραμένει για τον Μπλε. Κανά στο low post, κάνει βήματα, βιάστηκε να ξεκινήσει τα πόδια του. Μιχαηλίδης, θέλει να πει κάτω από τον Αθανασούλα. Θέλει να πει χασμένα τον Καραγιαννίδη. Πάσα για το πουθενά στην αντικατάσταση. Δεν υπήρχαν καλές αποστάσεις. Είναι και η πάσα στον αέρα που είναι επικίνδυνη. Γυρίζω το λάθος. Καραγιαννίδη. Είναι
από δύο φράσεις στο pop-out για τον Κοστελέτο. Παίζει με σπιν κίνηση, δεν είναι καλό το τελείωμα. Θανασούλας μαζεύει, θα πάρει το foul νωρίς από τον Γκίκα. Τρίτο ομαδικό για την Μπλε, γρήγορα. Και τα τρία για να αποτρέψει τον ενδιασμό. Καλύτερη στις χώρες θέλει για τρεις, Φιλάκος θέλει το μαζεύει. Καραγιαννίδης που αναλαμβάνει τη δημιουργία σε αυτό το πρώτο τετράλεπτο της Περόνια. Καπετανίδης στο τρέιλερ, άστοχο το σπιτιά 2. Μαζεύει ο Μιχαήλος στο μαζί με rebound. Θέλει να τρέξει, δεν έχει ομοστήριγμα, έχουν γυρίσει αντίπαλοι. Ο Θανασούλας σε δεύτερο χρόνο. Πριν κίνηση η fadeaway shoot θα πάρει το φάρο του Καπετανίδη, ο οποίος κινήθηκε μπροστά. Σκέιτερς ο ίδιος όμως μαζεύει και από την κορυφή των 75 απέτυχε το τρίτο τρίποντο γρήγορα. Με τρία τρίποντα εδώ Χαμασούλα προηγούνται 9-7 οι Σκέιτερς. Χάνει ο Καραγιαννίδης από την πίεση στην μπάλα. Μιχαηλίδης για τρεις στον ενδιασμό, δεν είναι καλό το σουτ, δεν είναι καλή επιλογή. Μάζεψε όμως και τα τοπόδης και κατάφερε να ανανεώσει. Άρα ένα πικ μεταξύ Μιχαηλίδη και Αθανασούλα, η μπάλα γυρνάει στην περιφέρεια. Δεν υπάρχει κίνηση, δεν είναι καλές αποστάσεις. Καθυστέρησαν πολύ οι κόκκινοι να εκτελέσουν επίθεση, τέλειος ο χρόνος. Στο Αλβανίτη, καλάθι και φάουλ από το τελευταίο. Έμεσο τρίποντο για τους Μπλε. Το Αλβανίτη, ο οποίος θα δώσει και τη θέση του στον Τζεφρενίδη. Με τη συμπλήρωση του πρώτου πενταλέπτου. Θανασούλας παίρνει το φλερ της στην κορυφή, είναι άστοχος για πρώτη φορά. Το κατωπόδι σαν όλο, συγγνώμη, ο Τελέδος σαν rebound, θα κατεβάσει την μπάλα. Θα αποφύγει δύο αντιπάλους, αλλά σε ένα εύκολο finger roll θα στοχίσει. Καλή του να πάρει την baseline, παίρνει το foul από το στόμα του Καπετανίδη. Δεν προλάβει να πάρει το διάδρομο. Δεύτερο foul γρήγορα από το forward τον Περόνια. Δέκατο σκορ μετά τον πρώτο πόντο του Μιχαηλίδη στο μάτς. Ο κλεισέ όρος αναγνωριστικό πεντάλεπτο εκεί στο 100% στο σημερινό μάτς. Θα κερδίσει το φάουλ. Ο Δήμος στην προσπάθεια για drive, χαμηλά. Τρίτο ομαδικό για τους Βερόνια, οι οποίοι
Για τους escapers σε πυρώνει έχουν ήδη 5. Τώρα θα κάνουν το τέταρτο τους οι κόκκινοι στην επαναφορά. Μιχαγωγιώργος για 3 από την κορυφή, δεν είναι καλό το σουτ. Μάζει στο κατωπόδι του Μιχαήλιδη στην εισαγωγή, θα τρέξει το γήπεδο. Αθανασούλας από την απέναντι πλευρά για 3 και κοντό το σουτ αυτή τη φορά. Επέλεξε ένα πασάρι, αντί να σουτάρει, ήταν εντελώς μόνος του. Θέλει να παίξει με πλάτη ο Καπιτανίδης, σε απενάντερ με το αριστερό, πολύ καλή κίνηση. Απέναντι στο Τζιαβάρα. Πρέπει να είναι ίσως η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί τα αριστερό της μια τέτοια κίνηση ο Καπιτανίδης. Μίλης μέχρι μέσα, αλλάζει χέρι, πολύ ωραία προσπάθεια. Κόπετα όλα. Δήμου στο low post για τον Τσεφερενίδη. Το high post ο Καπιτανίδης έχει πολύ χρόνο και χώρο για να στοχεύσει σωστά. Μέσα, κρατάει ισορροπία, δεν του κάνει μπάλα το χατήρι στο τελείωμα. Το Φελέτος θα τρέξει την μπάλα. Πολύ δουλειά από τον forward τον μπλε. Καπετανίδης πάλι αφύλακτο για δύο, αυτή τη φορά στόχησε. Αθανασούλας, σε coast to coast, πάσα για το μίλι. Βάζει το κορμί του δυνατά και καταφέρνει να πετύχει το καλάθι. Ο point guard τον escapers. Χέρι-χέρι δύο ομάδες, στο πρώτο δεκάλεπτο. Δήμου. Δύσκολη πάσα για τον Ζεφρενίδη, γι' αυτό συγκράτησε. Σαφογιώργος. Μια λέιζερ πάσα για τον Μιχαηλίδη ουσιαστικά. Ο οποίος ανεβάζει ταχύτητα, περνάει από το καλάθι, αλλάζει χέρι. 14-16, 16-14. Όπως το τιμάτε. Μετά την baseline, δεν τελειώνει τη φάση εύστοχα όμως. Τζιαβάρας, το σκέφτεται αδελφικά εκτελεί για 3. Στο συν 5 οι escapers. Από Γιώργος. Παίρνει την μπάλα μετά από κόψιμο, αφήνει τον Καπιτανίδη και πάλι για 2. Δεν του κάνει μπάλα το χατήρι, αλλά του φερνίδει με ένα τίπ. Τελειώνει τη φάση. Ωραία κόψιμο το Αθανασούλα που διάβασε την αμυντική αντίδραση, αλλά στόχησε εξ επαφής. Ο Γιώργος. Η πάσα, ο Τελέτος. Συντήθεται στο close-out, παίρνει το φάουλο του Διαβάρα. Και εδώ σε επιθετικό ο διευθυντής της baseline. Αθανασούλας. Αμέσως το rip and through μέχρι το καλάθι. 21-16. Εκτός θέσης πάλι η προσωπική του άμυνα. Καπετανίδης είναι, αν δεν κάνω λάθος. Φελέτος, προσπαθεί να διαβάσει το πικαλάζι άμυνα. Θέλει να παίξει τα πόδια του Αθανασούλα. Πάει μέχρι μέσα,
Ας το χωροτελείωμα, πάλι τύπα από τον Τζεφρενίδη. Που δείχνει να αντιλαμβάνεται άριστα την εξέλιξη της φάσης. Σε πούλα από Μιχαηλίδη μετά το πλανιό πικ, δεν τα κατάφερε. 20 λεπτός πήγα εκεί πάλι να προλάβει το τέλος του δεκαλέπτου. 21-18 μπροστά οι Skaters. Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο, πρώτη κατοχή για τα Περόνια. Ο Σαφογιώργος δεν βρήκε διάδρομο, αφήνει τον Τζεφρενίδη. Ωραίο κόψιμο του Λάγιου, πολύ ωραία και η τάπα του Διαβάρα. Ξανά σε Τζεφρενίδη, δύσκολη προσπάθεια απέναντι σε δύο. Δεν θα τα καταφέρουν ούτε τώρα οι μπλε. Μα θα σου λέει πιο ψηλά από όλους. Καηλίδη, πάσα στην αντικατάσταση. Για τον Ανδριανόπουλο, άστοχο των σύντριων πόντων. Διαβάρα σώζει την κατοχή. Σε σέντ επίθεση. Πασούλα σε πούλα από την κορυφή. Άστοχος και αυτός. Σε Βρενίδης μαζί στο rebound. Καραγιάννηδη. Λάγει. Περιμένει το Βρενίδη για να παίξουν ένα πικ. Από Γιώργο στην αντικατάσταση αμέσως για τρεις. Καλή εκδήλωση της επίθεσης. Κλέβουνε η Βερόνια από τον Διαβάρα. Δεν μπορεί ο Τζεφρενίδης ούτε τώρα. Ο Μιχαηλίδη σε ωραία σπιν κίνηση, μεγάλη ταχύτητα. Παίρνει και το φάουλ, πετυχαίνει και το καλάθι. 100% προσωπικό καλάθι από τον νεαρό παίχτη των κόκκινων. Άσχετο στην έξτρα βολή ο Καραγιαννίδης αμέσως για το Λάγιο. Σώνει για τον Ξαφογιώργο. Γιατί αυτός αποφεύγει τον αντίπαλό του, αστοχή όμως. Ο Καραγιαννίδης ανανέμει την επίθεση. Λάγιος για τρεις. Έχει στόχο. Καλή δημάτευσε. Γυρίσαμε. Περόνια. Φαρσία. Παίρνει το πίκ. Μέχρι μέσα πατάει δυνατά. Αστοχή στο τελείωμα. Καραγιαννίδης μαζεύει, αλλά δεν προλαβαίνει την μπάλα που ακουμπάει στη γραμμή. Βασούλας μέχρι μέσα θα πάρει το φάουλ από τον Ευανίτη, δύο βολές. Μάζεψε πιο ψηλά από όλους. Θα τρέξει την μπάλα. Αφήνει στο Μιχαηλίδη. Τελεία στο 3. Βρίσκει στόχο για πρώτη φορά. 28-18. Time out για τα Περόνια. Αντιστρέψαν το time out. Καραγιαννίδης δοκιμάζει για 3. Τριχογυρίζει στο Στεφάνι την μπάλα και βγαίνει έξω. Άλλο rebound. Λοιπόν, Θανασούλα. Στην κορυφή του Καραγιαννίδη. Ωραία προσπίση ο Αδιάης αντιπαλό του. Βλέπει και τον Ανδριανόπουλο στη σωστή στιγμή. Μοιράζει μια assist. 30-18. Το συν 12 Skaters. Νομίζω ότι ο Αθανασούλας και ο Μιχαηλίδης κάνουν τη διαφορά αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Σε Φρενίδη. Άνοιγε τον έλεγχο της μπάλας. Παραλίγο να αντιπροσωπεί ο Ανδριανόπουλος. 9 δεύτερα ακόμα για τους μπλε. Ο Καραγιαννίδης ωραία σταυρωτή, κρατάει την ισορροπία του. Ούτε τώρα θα του κάνει παρά το χατήρι. Του μπήκε και βγήκε. Έξυπνα κλέβει ο Καραγιαννίδης από τον Μιχαηλίδη που γύρισε πλάτη στον αντίπαλό του. Εύκολο λέει από τον Μπόνιγκαρντ. Καλά, μετά από πολλή ώρα.
Φανατούλα, πουλα, παμπούτσα, 6.75 και από μέσα. Γκίκατς, μαρκάρει εκτός από τη γωνία. Δεν θα τα καταφέρει. Διαβάρας μάζεψε ο Μιχαηλίδης, ανεβάζει ταχύτητα. Κρατάει ισορροπία, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Πολύ ενέργεια από τον νεαρό γκάρ. Νέο time out, 33-20. Τέλος του time out. Φελέτος. Καλή ανάγκη του Χαϊλίδη, δεν το αφήνει διάδρομο. Καπετανίδη στο low post. Μπέλα φτάνει στο Κοσελέτο. Παίρνει πίσω από τον Αρβανίτη. Πάει μέχρι μέσα, με ταμπλό, ούτε τώρα. Αθανασούλας άλλο ένα rebound. Baseball πάσχερ του Χαϊλίδη. Προλαβαίνει, ανεβαίνει χωρίς τρίπλα. Όχι τώρα όμως. Δεν καταφέρνει να συγκλατήσει. Καπετανίδη παίρνει το φάουλ. Στο transition. Από τον κατωπόδι. Τα 5 μέτρα, ωραία πάσα στο κόψιμο του Πελέτο, ασκόσισε ο ίδιος το rebound, μετά από προσποιήσεις βρίσκει τον τρόπο να εκτοπίσει με τη βοήθεια του ταμπλό. Βήματα από τον Διαβάρα, άργησε να βάλει την μπάλα κάτω. Στο πρώτο βήμα από την baseline, εύκολα στο καλάθι. Κατωπόδης ελεύθερος για δύο. Μάχη για το rebound. Καραγιαννίδης που το μαζέψει, θέλει να τρέξει. Προστατεύει την μπάλα με το κορμί και φτάνει εύκολα στο καλάθι. Απρόσιτη πάσα του Αθανασούλα, κλέβουν τα Βερόνια, το Στελέτος περιμένει και τους υπόλοιπους. Βγήκαμε. Τεσέτε πίσω πια. Εκτελέσει για δύο, βρίσκει στόχο. Time out. Οι Κέιπερς που είδαν ένα σερί 8-0 να μειώνει τη διαφορά. Παίζω στην κάτω πόδι και δεύτερο στην κάτω Διαβάρα, ένα runner. Δεν θα τα καταφέρει, μάζε στην κάτω Αρβανίτη, σκίκα. Παίρνει και το drive, θα κοπεί καθαρά το Διαβάρα. Αρβανίτη με την μπάλα, διστάζει. Έχω το Κοσελέτο. Για τρεις αυτός, αστοχή ο Αθανασούλας θα μαζέψει. Αθανασούλας από την κορυφή, πάσα πίσω από την πλάτη για τον Μιχαηλίδη. Για τρεις, πάλι θα καλύψει το καλάθι. Στο συν 10 για πάλι οι Escapers. Μέσα, κλείνεται, βγήκαν, Καπετανίδης. Πάει από την αριστερή πλευρά, κρατάει ισορροπία, τελειώνει τη φάση. Δούρωσε, παίρνει το φάουλο τον Αρβανίτη. Στις 2 κατ' τον πόντα των κόκκινων, 39-30. Ανεβάζει ρυθμούς, κλικάουτ για τον Δίκα, μπαίνει και βγαίνει μπαλά. Ο Διαβάρας μάζεψε. Φάουλ από τον Κοσταλέτο νωρίς.
Στοχή όμως του Σούλτ από τα 6.55, νέα επίθεση του Σκέπερ. Παλιδεύεται. Θα το πόδι σε δραμιλής, δεν προλαβαίνει να εκτελέσει ως μη γεννόμενο το Σούλτ. Τέλος των επίθεσης, καλή αμυντική προσπάθεια εδώ από τα Περόνια. Και σουτάρει εύστοχα από τα 5 μέτρα. Ωραία το σπίτι του Αθανασούλα μέχρι μέσα με το σώμα το φάουλ του Κεφρενίδη. Δύο βολές και πάλι με τον ψηλόσωμο forward των γηπεδούχων. Περνάει το μιλί, θα πάρει το φάουλ. Στους 4 η διαφορά. Θανασούλας μέχρι μέσα. Αστοχή. Μαζεύει ο Κοστελέτος, ο οποίος θέλει να τρέξει, παίρνει και το φάουλ. Μόλις το τρίτο των αντιπάλων. Παίρνει το μάτι του 2, 45-4 για το ημίχρονο. Τριανόπουλος για 3, κακό σουτ. Τελικά ο Κοστελέτος θα πάει στην μπάλα για να πάρει το φάουλ αμέσως από τον Τριανόπουλο. Για το τέλος τα 17 για τα Περόνια. Κοστελέτος, κακή επιλογή θα κλειστεί, αλλά ο Μιλής πιάνει την μπάλα την ίδια στιγμή που πατάει την τελική γραμμή. Αλλάζει και η κατοχή, 14 ακόμα δεν μιλέ. Θα γίνει επαναφορά, θα κύριε τουλάχιστον η μπάλα. Ζητάει ένα screen. Κοστελέτος βγαίνει από την down, παίρνει το κεντρικό διάδρομο. Κρατάει ισορροπία στο χ. Καϊλίδη, 7 δεύτερα ακόμα, μέχρι μέσα θα πάρει το φάουλ.
4-4 ακόμα. Το τελείωμα θα τρέξει όσο πιο γρήγορα μπορεί. Θα προλάβει να κάνει ένα runner. Θα έχει 25. Άστοχο. 42-38 μπροστά εσύ έπαιξε. Μόλις ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση. Πρώτη επίθεση για τους Σκέιπερς. Για τρεις ομιλίες μετά το split out του Χαϊλίδη. Ανοίγει το σκορ για αυτό το ημίχρονο. 45-38. Ότι είδα, νομίζω ήταν μια ζώνη αυτό που εφαρμόσαν στην άμυνα η Βερόνια. Βήματα το μιλί εδώ στον εφηβιασμό. Άργησε να βάλει την μπάλα κάτω. Το στελέτο. Δίνει η άμυνα και λίγα τρεις αστεκτήβα. Θα ανασούλα σε άλλο ένα rebound. Δεν έχει αντίπαλο εκεί ψηλά. Ζώνη τελικά αυτό που παίζουν τα Περόνια. Ο Μιλίνης θα κερδίσει ένα φάουλ στο τρίτο πόδι από τον Κωνσταντέλετο. Βρήκε το χέρι του αντιπάλου του, λίγο απρόσεκτα. Διάθεση να ντουμπλάρουν τον Αθανασούλα η Περόνια, όποτε παίρνει την μπάλα και να αναγκαστεί αυτός να διώξει την μπάλα από τα χέρια του. Από το ύψος της βολής του Τεφρενίδη στα δεύτερο τρέιλερ βρίσκει το στόχο. Χαϊλίδη, προσωπική προσπάθεια στο σλάλο, στην αποτροπή του σλάλο. Την μπάλα δεν καταλήγει στο καλάθι.
ανεβάζει λοιπόν και ο Καραγιαννίδης και παίρνει το φάουλ. Ωραία σκαστή πάσα, κακό τελείωμα από το συμπέκτη του. Κατάλαβε ο Καραγιαννίδης τον τρόπο του αντιπάλου, παραλίγο να κλέψει. Φανατούλας με τον Γιώργο. Με δύο τρίπλες χρησιμοποιεί το χώρο. Παίρνει απόσταση, αλλά το σούτ είναι κακό. Για δύο το λέω. Βάζει το πικ, περιμένει απλά να φύγει η άμυνα από μπροστά του. Θέλει για τρεις Σολομών, αυτό τα σκόχισε. Σε Φρενίδη σε άλλο ένα κινητικό. Τελειώνει με δεξί χουκ. Κρατάει την ομάδα του σε αυτό το σημείο. Σε Φρενίδη κοντά. Σε τέσσερις. Φανασούλα, πάνω σε άμυνα. Το Καραγιαννίδης πέφτει για να μαζέψει. Θα κατεβάσει φυσικά την μπάλα. Σε συντογγήκαμε αρχεία πάσα, εντελώς μόνο στο αφήσω στο χ. Μιχαηλίδης παίρνει το φάουλ από τον Γκίκα. Το screen που τέλειωσε το χέρι του για να αποφύσει το προσωπικό του αντίπαλο από τον Μίλη, συγγνώμη, το φάουλ. Φρενίδη για δύο από τα 5,5 μέτρα και αυτό μέσα. Πριν ο Φέρνγκ και τον Τεφερνίδη παίρνει το φάουλ στο τελείωμα, δεν καταφέρνει το σκοράρι. Φανασούλα, ανάσα, προσωρινή, 49-46. Καραγιαννίδης μέχρι μέσα, το φάουλ είναι χαμηλά. Πολύ εκπληκτικός και ο Πέτρης από τα Περένια, ο Πόιντερ από τα Περένια, στα πρώτα βήματα. Ο Γιώργος παίρνει το φάουλ από τον Φανασούλα στο Βετζάουτ. Δεν είναι καθόλου καλό το σούτ του. Διαβάλα τρέχει την μπάλα. Θέλει να πάει μέχρι μέσα. Τελευταία στιγμή ο Καπετανίδης αποφύγει την μπάλα μακριά του. Στην επαναφορά δεν μπορεί ο Διαβάλα να τελειώσει την πάση από κοντά. Καραγιαννίδης κρατάει ισορροπία μέχρι μέσα. Στο χ ο ίδιος μαζεύει. Γκίκα για δύο. Μέσα για αυτό. Στον πόντο πια το μάτς. 4 και 20 για τη λήξη του 10 λεπτού.
τώρα ο Μιχαήλιδης να διεισδύσει. Ο Μαρτίας παίρνει λόμπα. Ανάμεσα σε τρεις δεν τα καταφέρνει. Και ο Καραγιαννίδης απέναντι σε τρεις. Ούτε αυτός. Βιαστική επιλογή, πολύ. Αθανασούλας τώρα ζήσει για 3-52-48. Αλλάζει γνώμη, είναι το γκίκα άστοχο το σουτ. Αθανασούλας άλλο ένα rebound και κατέβασμα της μπάλας. Κρατάει η κατοχή. Δύο παίκτες πάνω του. Καταφέρνει το φοροδίσιο Διαβάρα που είναι τέλος μόνος του. Κοντός σουτ από τα 6.75. Ο Καπετανίδης μαζεύει το rebound, κατεβάζει και την μπάλα. Αφήνει το ξαφό Γιώργο. Τώρα σε σετ. Κόβεται θα είσαι από τον Διαβάρα που πήδησε ψηλά. Ωραία φάση, φάουλ από το Λάγιο στον Αθανασούλα. Όχι τελικά, έχει δώσει παράβαση με τα φορά της μπάλας. Μέσα δυνατά μέχρι το καλάθι, προλαβαίνει πριν ο Αθανασούλας σηκωθεί ψηλά. Άστοχος για τρεις ο παίκτης των Escapers, αυτή φορά. Λίκα. Προτιμάει το Δήμο που θέλει για τρεις. Λάγιος κλέβει ακολουθώντας την μπάλα. Θα εκτελέσει για τρεις. Ο Γκίκας μαζεύει ανανέωση και πάλι. Το ξαφογιώργο ψηλά με τον Γκίκα για εμπόδιο. Φίνησε την παίκτη του. Ένα δεύτερο ακόμα, προλαβαίνει να εκτελέσει. Βρίσκει και στόχο. Βάζει για πρώτη φορά την ομάδα του μπροστά στο σκορ μετά από πάρα πολλή ώρα. Από το ξεκίνημα του μάτς. Μασούλας, περίτεχνες ενέργειες δυνατά μέχρι μέσα. Το καλάθι, έχω την εντύπωση, δεν μετράει. Μετράει τελικά, αυτή είναι η αποφάση των διαιτητών. Θα έχει και μια βολή ο παίκτης Escapers. Μιχαηλίδης μαζεύει. 3-2. Παίρνει το φάουλ από τον Άγιο και τυχαίνει και το καλάθι. Αποφασισμένος θα drive το νεαρός να πάρει ό,τι μπορεί παραπάνω, μπαίνοντας δυνατά. Και η έξτρα βολή μέσα. 58-53. Λάγιος παίρνει το screen. Βρίσκει χώρο και στην ίδια της. Δεν υπάρχει κάτι στη φάση. Ο Θανασούλας μαζεύει. Αφήνει στο Μιχαηλίδη. Transition και αυτό μέσα.
61-53, κακή η φάσα του Χρυσαφογιώργου, Διαβάρας έλεγε τη φάση. 52 ακόμα. Δεν μπορείς να κλέψεις ο Χρυσαφογιώργος. Από το πλάι μπάλα για τους κόκκινους. Φάουλ νωρίς τα Αθανασούλα για βολές. Τον στέλνουν κατευθείαν. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Στο συν 10 πάλι οι Σκέιπερς. Χρυσαφογιώργος θα εξελέσει, δεν είναι καλό το σκύλο. Μπάλα καταλήγει στον Αδριανόπουλο, Μιχαηλίδη ανεβάζει ταχύτητα, αυτή τη φορά θα χάσει την μπάλα από την παρέμβαση του Λάγκιου. Πέντε δεύτερα ακόμα. Ουσιαστικά όλα για τα Μπερόνια. Χρυσαφογιώργης μέχρι μέσα απέναντι του Διαβάρα. Η μπάλα καταλήγει στο καλάθι. Δύο δεύτερα. Μιχαηλίδης προλαβαίνει να πετάξει την μπάλα. Δεν θα καταλήξει στο καλάθι. 63-55 μπροστά η δεύτερη. Τελευταία περίοδος. Πρώτη επίθεση για τα Μπερόνια. Μείναν λίγο πίσω στην τελευταία, στο προηγούμενο δεκάλεπτο. Άσομο του Καπετανίκης στην πρώτη φάση του δεκαλέπτου. Πέρασε ο Καραγιάννηδη, ετοιμάζει για τρεις. Αυτό που το Διαβάρα μαζεύει και ανανεώνει. Καρατούλας αμέσως στο Ριπεντρού. Ωραία προσκύνηση. Κάνει μέχρι το καλάθι. Από τον Κοστελέτο, ο οποίος επιτέθηκε αμέσως το close out, τον μισό μπάσιμο έφτασε στο καλάθι. Ζήτησε για κάτι παραπάνω, αν αντίθεση. Καλή άμυνα εδώ πάνω στον Αθανασούλα, θα κλέψουν τα Μπερόνια. Κοστελέτο παίρνει το φάουλ. Ο Αρβανίτης μάζεψε. Καραγιάννηδης στέκεται και περιμένει. Κοστελέτος τον λόγο του Καπετανίδη. Δεν θα παίξει, είχε χώρο. Καραγιάννηδης για 3. 65-62. Είναι ο Αθανασόπουλος, ο Αθανασούλας. Βρίσκει τον κατάλληλο χώρο για να εκτελέσει ο ανενόχλητος για 3. 68-62 Κοστελέτος, όχι πόλου στα στοχή, στο φίγκερολ. Αθανασούλας φέρει το φάουλ, νωρίς. Νωρίς από Γιώργο. Συμπλήρωση 2 λεπτών ακριβώς, στο δεύτερο δεκάλεπτο. Θα οργανώσει ο Θανασούλας.
sidekick με το Διαβάρα, ανοίγει, αλλάζει άμυνα, τώρα θα παγιδευτεί, πάω στο Μιχαηλίδη. Για τρεις πάνω σε άμυνα, την μπάλα να πηγά, εκτός καλαθιού. Μόρβα ανοίγει σε άλλο ένα rebound. Καλιανίδη. Μια προσπίση αποφεύγει το Μίλη, τώρα θα πασάρει. Μπάλα φτάνει απέναντι στο Κουρπελέτο. Καπετανίδη στο λόγο. Φτάνει μπάλα στο Χρυσοχογιώργο στην κορυφή για τρεις. Άστοχο το σουτ, μάχη για το rebound. Από τα χέρια του Μίλη έξω μπάλα. 14 για επίθεση. Έγινε με ένα μικρό ρίσκο για επαναφορά. Καραγιαννίδης για τρεις. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο από τον πόιντγκαρ των Περωνιών. 68-65. Μανασούλας. Άλλο ένα σκριν και ένα σούλα πάλι για τρεις και αυτό μέσα. Παίρνει και αυτό το πλάινο πριν και το καπετανίδι. Ωραία, πάσα στο λοράρισμα. Κρατάει ισορροπία ο τελευταίος. Τελειώνει το η φάση, εύστοχα. Φάουλε συνέχεια πάνω στον Μιχαηλίδη. Από το Χρυσοχογιώργο το φάουλ. Δεν πέρασε πάσα στον Αδριανόπουλο. Παραμένει κατά τις κόκκινες με 12 δεύτερα για επίθεση. Στην κορυφή ο Μιχαηλίδης παίρνει αδερφικά σκριν. Τώρα πατάει στον Μανασούλα. Παίρνει το φάουλ νωρίς. Αναφορά. Κανά ο Φανασόλες με την μπάλα. Ταλαιπωρεί την άμυνα. Αλλά φτάνει. Ευστοχή σε αυτό το σουτ των πόντων. Με όχι και τόσο καλή ισορροπία. Με άμυνα πάνω του. Πάνω σε τρίπλα. Δεν έχει σημασία μάλλον. Φάουλ τον Αδριανόπουλο στον Μερβανίτη χαμηλά. Διάδρομο, αφήνει το Βενίδη κόβε το Διαβάρα. Κρατάει αυτή την κατοχή. Καηλίδη παγώνει το ρυθμό. Διαβάρα. Πέρασε η λόμπα για τον Αθανασούλα. Φάουλ του Χρυσοχογιώργου που βγήκε στη βοήθεια. Δεν προλάβει. Τέταρτο μαζικό ρεμπλέ, πολύ νωρίς το δεκάλεπτο, ίσως παίξει κάποιο ρόλο αυτό. Προς το παρόν προηγούνται με 7 οι Σκέιπετς, 74-67. Νέο φάουλ στον Αθανασούλα, αυτή τη φορά είναι βολές. Αδριανόπουλο πατάει και τελεία τα 4 μέτρα, βρίσκει στόχο. 76-69 και πάλι στο 7 το μάτι. Επιθετικό φάουλ του Αδριανόπουλου στο screen. Μετατοπίστηκε τελευταία στιγμή.
Διαβάρα. Μακριά το καλάθι, φάση του Γκίκα δεν ήταν καλή. Σαρβανίδη που είχε πλεονέκτημα ύψους. Αθανασούλα, τι πάσα, Μιχαηλίδη. Για τρεις αμέσως. 79-69. Μετά μέχρι μέσα, δεν υπάρχει κάτι, στην επαφή εκεί με το Διαβάρα. Μανασούλας, παίρνει το flash screen. Είναι και ξαναπαίρνει πάνω σε δύο, άσχο με την πρώτη φορά. Διαβάρα θα ανανεώνει άλλη μια επίθεση. Αιλίδης, ο Μανασούλας, παίρνει το pin down, κερδίζει το foul. Και έχουμε επιθετικό φάουλ και πάλι στο pin down. Πάλι από τον Αδριανόπουλο. Έκανε το ίδιο λάθος με πριν, time out. Επανήλθαμε από το time out. Έχει τρεμίζεις με ένα floater από την κορυφή. Κάνει το 79-61, 79-71. Ανασούλας απέναντι σε όλους τους Περόνια. Δεν υπάρχει σχήμα, δεν θα πέσει το καλάθι. Γκίκας. Το Τρενίδη. Αϊλό με τον Καπετανίδη που τραβήκε έξω. Έκανε βήματα στο συγκίνημα. Ανδριανόπουλο, κακό σουτ. Μάζεψε τον Θανασούλα, σε καλά έφτασε στο μήνυ και τελειώνει τη φάση. Έφτασε με αυτόν τον τρόπο. Το συν 10 πια η κόκκινη, με λιγότερο από 3 λεπτά για το τέλος. Όπως θα λέγω, θα το σει για 3. Ο Μίλης περνάει το κέντρο με ευκολία και τώρα περιμένει και τους υπόλοιπους. Αλλάζει άμυνα στο σκριν. Δύσκολο πουλα βαπηγονία. Θα βρει στόχο. Θέλει να διαβάσει το πίσω. Να την κατάσταση του Γκίκα. Δεν πέρασε η πάσα για τον Ζεφρενίδη, αλλά ο Μίλης κέρδισε τον έλεγχο με το πόδι, οπότε έχουμε 14-4 για τον Μπλε. Και Φρενίδης αμέσως από την επαναφορά βρίσκει στόχο 83-73. Δύο λεπτά ακόμα. Τα Φερόνια πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω για να μπουν στο μάτι. Κάνει λάθος το χειρισμό. Κρατάει την ισορροπία του μέχρι μέσα με ταμπλό 83-75. 1-45. Να κερδίσουν όσο πιο πολύ χρόνο μπορούν οι κόκκινοι. Τώρα η μπάλα φτάνει στον Αθανασούλα που θα ξεκινήσει την προσπάθεια. Με πλάτη απέναντι για το Μίλι για 3. Κοντό σουτ. Δεν μπορεί ο Διαβάρα να συγκρατήσει. Το τελέτο θέλει να παίξει γρήγορα. Μέχρι μέσα. Προσωπική ενέργεια, επιτυχημένη 100%. Μέσα στην συμπληρωματική βολή του Τελέτου. 5 το μάτς, 1-20.
Περνάει το κέντρο. Χαϊλί. Τώρα έβαλε τα χέρια του Αθανασούλα. Φαίνεται ότι είναι το δεν μπορεί να χωρίσει σωστά το κετζάουτ. Κλέψιμο για τους μπλε. Εύκολα το τελέτο. Σαν σε προπόνηση 83-80. Ένα λεπτό ακόμα. Ακινδυνευμένη προσπάθεια εδώ από το forward των escapers σε αυτό το σημείο. Ανακούλα, και πάει και παίρνει αυτή παρά το φάουλ. Θα εκτελέσει δύο βολές. Σήμερα για τον παίχτη των Escapers. Τελέτε. Φτάζει βλέπω το μπροστά του Αθανασούλα. Παίρνει το φάουλ. Περισσότερο από την εμπειρία του ήταν αυτό το φάουλ. Όχι τόσο που έγινε, περισσότερο το πήρε. Δεν έχει σημασία, δύο βολές. Time out. 21 δεύτερα για να τελειώσει το match. Λογική λέει ότι τα Περόνια θα κάνουν foul γρήγορα. Αν δεν καταφέρουν να κλέψουν, ο Αθανασούλας πέφτει στο έδαφος αλλά καταφέρνει να τροφοδοτήσει την πέφτη. Το foul έγινε στο μίλι. 14 δεύτερα πριν το τέλος. Κάθαρο σενάριο τα Περόνια είναι μέσα στο παιχνίδι και αν πάρουν την κατοχή έχουν πάρα πολύ χρόνο για να κάνουν μια αξιοπρεπή επιλογή για να είτε να κερδίσουν είτε να φέρουν το μάτς στα ίσα. Προς το παρόν ο Μίλης βάζει την πρώτη. Βάζει και τη δεύτερη, πολύ ψύχρεμος και σε αυτό το δεκάλεπτο. Time out. Τέλος για το time out. Χρειάζονται μια γρήγορη επίθεση τα Περόνια. Το Τελέτο δυνατά, καλά του και φάουλ απέναντι στον Αθανασούλα που δεν σηκώθηκε, η αλήθεια είναι. Το 86-84, για να δούμε αν θα κάνει την επιλογή της άστοχης βολής. Θα τη βάλει τελικά. 14 ακόμα, γρήγορα το φάουλ στο Μιχαηλίδη. Τώρα πια ακόμα και να ευστοχίσει ο παίχτης των Escapers και στις δύο
τα όλα. Πρώτη μέσα. Και η δεύτερη μέσα, λογικά θα πάνε για φάουλ τώρα οι Clippers. Νέο time out. Πάνω φορά στο δεύτερο μισό, μετά το time out. Ο Καραγιαννίδης το κάνει. Θα πάρει το pin down ο Λάγιος, βγήκε όμως μακριά. Καπετανίδης για τρεις από την κορυφή. Μαζεύει ο Δήμου και κάνει βήματα. Κρίσιμη επίθεση. Άστοχοι για τα Βερόνια που προσπάθησαν πολύ για να κερδίσουν κάτι από αυτό το μάτς. Ειδικά στο τελευταίο δίλεπτο. Τώρα η μπάλα θα μπει για τον Αθανασούλα. Προλαβαίνει να πετάξει και την μπάλα. Δεν θα δει. Τέλος του μάτς. Escapers Βερόνια BC 88-85.